Θα συζητήσουμε για θέματα οικονομίας με τον πρόεδρο του ΕΝΑΤΟΥ Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου, σύνδεση με τη Χαλκίδα, για να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Κοντρογιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Παρασκευά. Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Στην αρχή του δευτέρου τριμήνου του νέου έτους, τα πράγματα τα περιμέναμε καλύτερα, δεν φαίνεται όμως να είναι. Και έρχεται και ένας Μάιο, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, από τα μέσα και μετά θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για το επόμενο διάστημα. Σίγουρα είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη που συνεχίζουμε να τη ζούμε τον τελευταίο χρόνο. Ξεκίνησε από πέρυσι το Μάρτιο, κλείσαμε το ένα έτος. Όλοι ευελπιστούμε να βγούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερο στην κανονικότητα, να επιστρέψουμε. Ακούσαμε και πριν τον κύριο Χέλμη τα προβλήματα που έχει ο ξενοδοχειακός κλάδος, που έχει χτυπηθεί αλίπητα από την πανδημία. Πιστεύουμε στη στήριξη των επιχειρήσεων αυτών, τόσο του τουριστικού κλάδου, του ξενοδοχειακού και της εστίασης, γιατί είναι πραγματικά η βαριά μας βιομηχανία, η παροχή υπηρεσίας προς τους ξένους, προς τους επισκέπτες, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όσο δυνατόν γρηγορότερα αυτοί οι άνθρωποι θα δουλέψουν κανονικά, όσο το επιτρέπει η λέξη κανονικά, με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, και θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Κύριε Πρόεδρε, όλα έχουν πάει πίσω. Μαζί και οι οικονομικές υποχρεώσεις όλων των Ελλήνων φορολογουμένων, με βάση και τα μέτρα που είχαμε από πέρυσι. Ήρθε όμως, πλησιάζει ο καιρός που αυτά θα πρέπει να τακτοποιηθούν και να καλυφθούν. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η εικόνα που βλέπετε εσείς να επικρατεί και στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις. Είμαστε και λίγο πριν την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων. Τι διακρίνεται σε σχέση με άλλες χρονιές και αν υπάρχει αυτή η δυναμική για να επανέλθουμε και στην οικονομική κανονικότητα εκτός από την καθημερινότητα. Όλοι γνωρίζαμε ότι κάποια στιγμή θα συσσωρευτούν τα χρέη αυτά που δημιουργήθηκαν, παρόλο τις παρατάσεις που είχαν δοθεί, τις αναστολές. Μην ξεχνάμε, εδώ ειδικά στη δικιά μας περιφέρεια, ότι είχαμε και το φαινόμενο των φυσικών καταστροφών. Έτσι, ένα επιπλέον εμπόδιο. Πολλές πληγές, βεβαίως, ναι. Πολλές πληγές, δυστυχώς. Όλα αυτά βέβαια έχουν μετατεθεί για την 31η Δεκάτου του 2021, όλες οι πληρωμές, ευτυχώς, για να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να, κατά κάποιο τρόπο, μην ξεχνάμε ότι πολλές επιχειρήσεις ζητάνε φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερώτητες. Ευτυχώς μπορούν να πάρουν φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερώτητες, ακόμα και αν υπάρχουν αυτά τα χρέη, διότι, όπως είπα, έχουν μετατεθεί η πληρωμή τους για την 31η Δεκάτου. Ωστόσο, δεν πάβουν να έχουν δημιουργηθεί οφειλές. Σίγουρα υπάρχει πρόθεση για μια μεγάλη ρύθμιση, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι επιχειρήσεις, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα, όταν μπούμε στην κανονικότητα, όπως προείπαμε, και σιγά σιγά να αυτές οι οφειλές όσο δυνατόν να μειωθούν. Ο μοναδικός τρόπος που να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη ρύθμιση. Ναι. Σίγουρα πιέζουμε προς... Πάντως από τον χώρο των επιχειρήσεων παραμένει και των ανθρώπων της εστίας της αγοράς, παραμένει έτοιμα το κούρεμα των χρεών και όχι η μετάθεση του χρέους στο μέλλον. Αυτό θα το δούμε. Για να είμαστε και ρεαλιστές, είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει το κούρεμα των χρεών. Να δούμε όμως τους μηχανισμούς που θα προκύψουν τους επόμενους μήνες. Πιστεύω προς και τον επόμενο μήνα και τον μεθεπόμενο θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Όλοι το θέλουμε. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει. Να είμαστε και στην πραγματικότητα. Ας περιμένουμε τους μηχανισμούς που θα προκύψουν, δηλαδή τις ρυθμίσεις, κάποιους εξοδικαστικούς συμβιβασμούς, άλλα εργαλεία, και τότε θα δούμε πραγματικά τι κούρεμα και πού θα προκύψει αυτό το κούρεμα. Πριν είπατε και κάτι για τις φορολογικές δηλώσεις, να πούμε ότι σήμερα ανακοινώθηκε ότι οι φορολογικές δηλώσεις θα πάνε μέχρι 27 Αυγούστου, η καταληκτική τους ημερομηνία, και πέρυσι είχε γίνει αυτό. Φυσικά
για μένα το 27 Αυγούστου πάλι είναι, δεν πιστεύω ότι να είναι καταληκτική ημερομηνία τελικά αυτή. Σίγουρα θα πρέπει να πάνε οι φορολογικές δηλώσεις παραπίσω, δηλαδή τουλάχιστον την 30η Σεπτεμβρίου. Και καλό, εδώ είναι να κάνουμε και μια έκκληση τόσο και στο και παύλα πρόταση και στο Υπουργείο, αλλά και έκκληση προς φορολογούμενους. Καλό είναι λοιπόν οι φορολογούμενοι, κυρίως οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί, να μην έρχονται τελευταία στιγμή για τις φορολογικές τους δηλώσεις. Γιατί οι συνάδελφοι λογιστές, τα λογιστικά γραφεία πρέπει να ασχοληθούν και με τις επιχειρήσεις. Mm. Υπάρχουν κλεισίματα ισολογισμών, υπάρχουν τα Ε3 που είναι αρκετά σοβαρά. Η πρότασή μας λοιπόν προς το Υπουργείο είναι να τουλάχιστον από του χρόνου, ας ακουστεί από τώρα, δεν πειράζει, είναι οι δηλώσεις να χωριστούν, η κατάθεση των δηλώσεων να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Δηλαδή στην κατηγορία των μισθωτών και των συνταξιούχων να ξεκινάνε στην αρχή, να ξεμπερδεύουμε, άλλωστε είναι πολύ εύκολες οι δηλώσεις τους, ναι, και μετά να αναλάβουμε τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που πραγματικά χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Είναι μια καλή ιδέα, γιατί όσο πηγαίνουν πιο πίσω, για παράδειγμα και παράταση να δοθεί, εάν αρχίσει και τρέχει ο ένφια και θα πρέπει με το που κάνουμε τη φορολογική δήλωση να αρχίσει η δόση του ένφια, μετά αν κάποιος έχει και οφειλές κτλ. Δεν ξέρω η μεγάλη διάρκεια στην παράταση αν ευνοεί τελικά στο τέλος. Δυστυχώς όμως η κατάσταση αυτή που επικρατεί δεν μας οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Μακάρι να είμαστε εδώ του χρόνου πρώτα Θεός και να λέμε ότι οι φορολογικές δηλώσεις ξεκινάνε από 1η Φλεβάρη. Είναι το ιδανικό σενάριο, ναι, ειδικά για τους μισθωτούς και τους ταξιούχους. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε μακριά από αυτό το σενάριο. Λοιπόν, διαβάζω ότι έχουμε και νέα μέτρα φοροελαφρύνσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη. Έτσι, μέσω τροπολογίας που θα ψηφιστεί στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών. Ξέρω ότι εχθές ήσασταν σε μια τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Οικονομικών, εσείς και πολλοί άλλοι εκπρόσωποι φορέων από τη στερεά Ελλάδα, και θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς ζητήσατε από τον κύριο Σταϊκούρα, τι θέμα συζητήσατε, γιατί νομίζω την εικόνα της αγοράς την έχει και είναι πραγματική. Ναι, ο κύριος Σταϊκούρας ήταν κατορπιστικότατος και πολύ αναλυτικός. Μας ανέλησε όλες τις. Όλα τα μέτρα και όλες τα μέτρα στήριξης που έχουν πάρθει σε νούμερα όλο αυτόν τον καιρό, δηλαδή σε αυτόν τον ένα χρόνο της πανδημίας, δηλαδή είτε μιλάμε για επιστρεπτές προκαταβολές, είτε για αποσημείωση ειδικού σκοπού σε επιχειρήσεις αλλά και σε εργαζόμενους, το ΤΕΠΗΧ. Ουσιαστικά το πάγιο αίτημα είναι μια πίεση και τελικά να καταλάβουμε κατά πόσο μπορεί να υφίσταται αυτή η πίεση, αλλά σαν πραγματικό γεγονός στις τράπεζες, που είναι το κλειδί της ρευστότητας, κακά τα ψέματα. Κατά μένα αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Η κυβέρνηση να βοηθήσει, να δώσει, και όλα καλά είναι και ευπρόσδεκτα αυτά, και θα βοηθήσει, ήδη ανακοινώνει ο Υπουργός συνεχώς. Αν παρατηρήσετε, ανατακτά χρονικά διαστήματα σύντομα έχουμε ανακοινώσει στήριξης προς νοικοκυριά, προς επιχειρήσεις. Το θέμα είναι ότι δεν φτάνει από μόνη της η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει ένα όριο. Το κράτος έχει ένα κουμπαρά, έχει ένα αποθηματικό. Δεν μπορεί συνέχεια να τραβάει από εκεί. Άρα λοιπόν το θέμα μας είναι οι τράπεζες. Πώς θα λειτουργήσουν αυτές? Αν οι τράπεζες προσελκύσουν τις επιχειρήσεις, δώσουν χρήματα, μην ξεχνάμε ότι καθημερινά ακούμε, εγώ τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό, ότι οι καταθέσεις ανέβαιναν γιατί ο κόσμος δεν είχε που να ξοδέψει. Ναι. Άρα λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, και αν σκεφτούμε λοιπόν ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν χρήματα, να το πω έτσι για να το καταλάβει απλά ο κόσμος, να μην το πω εξειδικευμένα, άρα οι τράπεζες κάποια στιγμή θα πρέπει αυτή τη στρόφικα να την ανοίξουν, να καλέσουν τις επιχειρήσεις να πάρουν χρήματα. Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή χρειάζονται κεφάλαια κίνησης. Ναι. Ρευστότητα λοιπόν, ότι η δυνατότητα ρευστότητας είναι το μεγάλο ζητούμενο. Βέβαια, δυνατότητα ρευστότητας και χωρίς προϋποθέσεις τύπου. Υποθήκευσης ακινήτων κτλ. Δηλαδή να μην είναι σκληροί οι όροι. Μάλιστα. Δεν μπορεί μια επιχείρηση που δεν έχει ένα ακίνητο στο όνομά της να μην μπορεί να πάρει ένα κεφάλαιο κίνησης από την τράπεζα. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Αλλά εν τέλει πρέπει να μας δείξουν και οι ίδιες οι τράπεζες τις προθέσεις τους. Δηλαδή θα δώσουν χρήματα, δεν θα δώσουν, τελικά πιέζονται, δεν πιέζονται, είναι εξαρτώμενες, δεν είναι εξαρτώμενες.
Μάλιστα. Πολλά και σοβαρά ερωτήματα. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, γιατί κι εσείς οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί διανύετε μια πολύ δύσκολη περίοδο με τις τροπολογίες, τις μεγάλες αλλαγές, τα δεδομένα που αλλάζουν λόγω της πανδημίας. Άλλωστε αυτή η λέλαπα δεν έχει αφήσει τίποτα ανεπηρέαστο. Το έχω, κυρία Παρασκευά, το έχω πει πολλές φορές. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Δεν γίνω, πιστεύω να μην γίνω κουραστικός. Οι συνάδελφοί μου πανελλαδικά, εδώ ξέρουμε και συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι ήρωες, με ήττα κεφαλαίο. Έχουν περάσει τα πάντινα, έχουν χάσει τις οικογένειές τους, δεν βλέπουν τα παιδιά τους. Μιλάμε ότι δουλεύουν, εργάζονται στα γραφεία τους τουλάχιστον 10 ώρες πλάς. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστοι στο έργο που επιφέρουν. Επίσης να πω ότι συνάδελφοί μου σε περιοχές τουριστικές, που η πελατεία τους είναι είτε εστίαση, απευθύνεται εστίαση, είτε στον τουριστικό κλάδο, έχουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης πλέον οι άνθρωποι. Βέβαια. Γιατί ζούσαν από αυτές τις επιχειρήσεις. Και να κάνω και μια έκκληση, μια παράκληση και μια πρόταση. Να κλείσουμε με αυτό. Να κλείσουμε με αυτό, η οποία θα κατατεθεί επίσημα και στον Υπουργό Υγείας, να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα οι συνάδελφοί μας. Έρχεται ένα δύσκολο. Σήμερα είδατε, ανακοινώθηκε η 27η Αυγούστου καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων. Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας 5 μήνες. 5 μήνες θα πηγαίνει έρχεται στα γραφεία μας κόσμος. Αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ, κλάδι, είναι πολύ κλάδι που δικαιολογημένα ζητούν έτσι εγρήγορηση του εμβολιασμού, αλλά όπως όλα δείχνουν, γιατί είναι και ο δημοσιογραφικός κλάδος που το ζητά αυτό, όπως όλα δείχνουν, πλέον μόνο ηλικιακά θα προχωρήσει, εκτός από τις ευπαθείς ομάδες. Μακάρι να εισακουστούμε και να δοθεί μια προτεραιότητα σε όσους κινδυνεύουν. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση απόψε, Πρόεδρε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας εύχομαι. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.